μηνύματα των ημερών. Νομίζω ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε στο νέο αναπτυξιακό νόμο, τον οποίο εισάγει η κυβέρνηση σήμερα στη Βουλή. Είναι ένας αναπτυξιακός νόμος πολύ διαφορετικός από τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους και μαζί με τις μεταβατικές διατάξεις για το πώς θα κλείσουν οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο κληρονόμησε η παρούσα κυβέρνηση και το οποίο καλείται να το λύσει. Από κοινού λοιπόν το κλείσιμο των παλιών αναπτυξιακών και ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποτελούν ένα νόμο ο οποίος έχει τεράστια σημασία για τις επενδύσεις και την ανάκαμψη της οικονομίας. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτός ο αναπτυξιακός νόμος είναι μέρος μιας συζήτησης και μιας στρατηγικής που έχει η κυβέρνηση στον τομέα της ανάπτυξης. Υπενθυμίζω ότι από τον περασμένο Σεπτέμβρη η κυβέρνηση υλοποιεί μία συμφωνία η οποία αφορά τρία θέματα βασικά. Τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος πρώτον, δεύτερον τη σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών και τρίτον τις διαρθρωτικές αλλαγές προκειμένου να υπάρξει από κοινού με τα δύο προηγούμενα μια σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας βιώσιμη. Αυτή είναι η ενότητα της συμφωνίας την οποία η παρούσα κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και εφαρμόζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το δεύτερο όμως στοιχείο αυτής της διαδικασίας αφορά προφανώς την προοπτική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τη δυνατότητα δηλαδή η ελληνική οικονομία να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Υπενθυμίζω όμως εδώ ότι ο όρος που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και ο οποίος εκφράζει ακριβώς την στρατηγική της για το θέμα αυτό είναι η ιδέα της δίκαιης ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης δηλαδή η οποία θα τηρεί κοινωνικές μέρημνες, θα κατανέμει τα θετικά της ανάπτυξης με δίκαιο τρόπο στις κοινωνικές ομάδες των Ελλήνων πολιτών. Αυτό χαρακτηρίζει και την αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία αποτυπώνεται στο αναπτυξιακό σχέδιο, έχει προχωρήσει η ολοκλήρωση του αναπτυξιακού σχεδίου, έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η μελέτη που είχε ανατεθεί στο ΚΕΠΕ, έχουν γίνει επεξεργασίες στο βασικό σχεδιάγραμμα του αναπτυξιακού σχεδίου και σύντομα θα δοθεί και στη δημοσιότητα. Η βασική ιδέα του αναπτυξιακού σχεδίου, επαναλαμβάνω, είναι η ιδέα της δίκαιης ανάπτυξης. Να υπενθυμίσω 3-4 βασικά θέματα και τα διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Δίλημα πρώτον, θα είναι μια στρατηγική ανάπτυξη η οποία θα στηρίζεται σε χαμηλούς μισθούς και χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές ή θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα στηρίζεται στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Απέναντι σε αυτό το δίλημα η δική μας κυβέρνηση τοποθετείται ευθέως, θα είναι μια στρατηγική που θα αξιοποιεί το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας, το ανθρώπινο δυναμικό της, το γεγονός δηλαδή ότι ο ένας στους δύο Έλληνες είναι απόφοιτος πανεπιστημίου, ότι είναι ένα ανθρώπινο δυναμικό εξαιρετικής ποιότητας και το οποίο μπορεί να στηρίξει μια ανάπτυξη η οποία θα είναι δομημένη γύρω από τις δυνατότητες που έχει αντικειμενικά. Η δεύτερη πλευρά αφορά την ίδια το περιεχόμενο της ανάπτυξης, τους κλάδους. Σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου με την τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομίας.